Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο θόγκος σου. Ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Το πανηγύρι του Αγίου Ευψυχίου έγινε. Ο Βασίλειος είχε συνέλθει από τις ταλαιπωρίες της Ανατολής της αποστολής του στην Αρμενία. Έτσι μπορούσε να δει και τα προβλήματα της περιφέρειάς του. Το πανηγύρι αποδείχτηκε καλή ευκαιρία γι' αυτό. Συνήθως έπαιρναν σε αυτό μέρος πολλοί χορεπίσκοποι της Καπαδοκίας. Τώρα ο Βασίλειος φρόντισε να έλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Τους μίλησε, τους κατατόπισε στα γενικότερα θέματα της Εκκλησίας. Τους εξόρκησε να μένουν σταθεροί στην ορθή πίστη, να προκόπτουν σε αυτή και να επιμένουν το λαό ακολουθώντας την παράδοση. Δεν έχασε την ευκαιρία να τους προτρέψει στην άσκηση φιλανθρωπίας. Τους είπε πως πρέπει να είναι γενναιόψυχοι προς τους ανθρώπους, πως όλοι μεταξύ τους είναι ίσοι. Τη φροντίδα που ο ίδιος έριχνε για τους πεινασμένους, τους γέροντες, τα ορφανά, τους λεπρούς, όφυλαν να δείξουν και οι κληρικοί κάθε μικρού ή μεγάλου τόπου. Στις εορτές του μάρτυρα Ευψυχίου έτυχε να βρεθεί και ένας νέος μοναχός με κάποια μόρφωση. Αυτός ήταν από την Αζιανζό ή τα γειτονικά μέρη και πρόσεχε τι έκανε και τι έλεγε ο Βασίλειος. Μέσα στο φθινόπωρο του έτους 372, μετά τις 7 Σεπτεμβρίου που ήταν το πανηγύρι, ο μοναχός αυτός ταξίδεψε στην Αζιανζό. Έτυχε τον καιρό εκείνο να οργανωθεί στην Αζιανζό συμπόσιο, στο οποίο μετήχαν οι πιο ακουστοί κληρικοί και θεολόγοι, φίλοι οι περισσότεροι του Γρηγορίου Ναζιανζινού και του Βασιλείου. Και φυσικά μετήχε και ο Γρηγόριος, που στην επιστολή του 58 μας διηγείται τι συνέβη σε αυτό. Αφού συνάχθηκαν και στρώθηκαν γύρω από το τραπέζι, πριν ακόμα πιούν κάτι, όπως συνηθίζεται στην αρχή των γευμάτων, μίλησαν για τους δύο ιερούς άνδρες, τον Γρηγόριο και τον Βασίλειο. Θαύμαζαν τη σύμπνοιά τους, τη φιλία τους, τη μόρφωσή τους, την ορθή τους πίστη, τη διαμονή στην Αθήνα. Ο Γρηγόριος δεν διστάζει να σημειώσει πως το θέμα τούτο αποτελούσε μόνιμη συζήτηση στις τέτοιες συναντήσεις. Και δεν δυσκολευόταν να είναι παρόν σε αυτές, γιατί ο θαυμασμός και η έπαινη αποδίδονται περισσότεροι στο Βασίλειο, τον οποίο φυσικά αυτός θαύμαζε περισσότερο από όσο οι άλλοι. Από όλες τις μεριές του τραπεζιού άκουγε κανείς κάτι για το Βασίλειο και τις αρετές του. Το ίδιο λίγο πολύ και για τον Γρηγόριο. Μόνο που εδώ πρόσεχαν να μην προσκούρσουν στην ταπεινοφροσύνη του. Έξαφνα, μέσα στην αρμονία της αναγνωρίσεως των δύο ανδρών, κάποιος φώναξε δυνατά με αγανάκτηση διακόπτοντας την αρμονία. «Σταματήστε όλοι!
«Είστε όλοι ψεύτες και κόλακες». Μιλούσε ο μοναχός που είχε έρθει από την Κεσάρια, από το πανηγύρι του Αγίου Ευψυχίου. Τα λόγια του απρόσμενα και σκληρά πάγωσαν τις καρδιές, έκαψαν το κλίμα που είχε δημιουργηθεί από τη συζήτηση. «Εγκομιάστε», συνεχίζει ο μοναχός, «όσο θέλετε το Βασίλειο και το Γρηγόριο για τις αρετές τους. Συμφωνώ κι εγώ. Άδικα όμως τους επενείτε για την Ορθοδοξία τους. Αυτό δεν το ανέχομαι». Οι συνδετημόνες, θυμωμένοι μα και περίεργοι, έγιναν όλοι αυτιά και πρόσεχαν τον μοναχό. Ο Βασίλειος την προδίδει την Ορθοδοξία με όσα λέει. Και ο Γρηγόριος που τον ακολουθεί, επίσης. Η κατηγορία ήταν φοβερή. Έσκησε την ατμόσφαιρα και σύντριψε τον Γρηγόριο, που χαμένα μπόρεσε να πει: «Πού το ξέρεις εσύ αυτό? Ποιος είσαι? Πώς δογματίζεις έτσι? Και ποιος έκανε κριτή?» «Έρχομαι από το πανηγύρι του Αγίου Ευψυχίου», είπε ο μοναχός. «Εκεί άκουσα το Μέγα Βασίλειο», εντός εισαγωγικών ηρωνικά το λέει, «να θεολογεί για τον Πατέρα τον Υιό με τρόπο άριστο που κανείς δεν φτάνει». «Τότε λοιπόν», ρώτησαν οι συνδετημόνες με περισσή απορία το μοναχό, «δεν έκανε το ίδιο και για το Άγιο Πνεύμα?» Προλαβε αυτός. Μίλησε γι' αυτό λίγο και όχι σωστά. Περισσότερα δεν μπορούσε να εξηγήσει ο μοναχός, που για να βρει στήριγμα στράφτηκε αμέσως στον Γρηγόριο υπενθυμίζοντάς τον: «Πώς εσύ, θαυμάσιέ μου, θεολογείς φανερά για το Άγιο Πνεύμα και εκείνος όχι? Θυμάσαι τη φορά εκείνη μέσα σε πόσο κόσμο μίλησες καθαρά και ορθόδοξα για το Άγιο Πνεύμα?» Ο Γρηγόριος σπυρούνισε τη μνήμη του και ο μοναχός του θύμισε μια λεπτομέρεια. «Είχες κιόλας αγανακτήσει με τους δισταγμούς μας να ονομάζουμε το Πνεύμα Θεό και είπες για να ακούσουν όλοι: μέχρι πότε θα κρύβουμε το λίχνο κάτω από το λιχνοστάτη?» Η θέση του Γρηγορίου έγινε πολύ δύσκολη. Ο ίδιος αθωώθηκε και εγκομιάστηκε, αλλά κατηγορήθηκε ανοιχτά ο αδερφικός του φίλος Βασίλειος. Και στην περίπτωση τούτη ο μοναχός δεν ήταν μυθοπλάστης, όπως έγινε με το πρόσωπο της επιστολής 71 για το οποίο μιλήσαμε. Ο μοναχός μας εδώ ήταν ένας θερμόαιμος ορθόδοξος, που δεν τον στόλιζε η αρετή της διακρίσεως, και ας είναι ίσως ο πρώτος άνθρωπος που χαρακτήρισε ειρωνικά έστω το Μέγα Βασίλειο, το Βασίλειο δηλαδή Μέγα, καθώς παραδίδει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν είχε καταλάβει σε βάθος και πλάτος το Βασίλειο, μα δεν ψευδόταν όταν έλεγε ότι ο Βασίλειος δεν ονόμαζε το Άγιο Πνεύμα Θεό και ομοούσιο προς τον Πατέρα. Ο Γρηγόριος βρισκόταν σε πυρετό. Έπρεπε να δώσει απάντηση αποστομωτική χάριν του μεγάλου φίλου του. Μα να πει τι? Δοκίμασε να εξηγήσει τη δική του στάση και τη στάση του Βασιλείου. «Εγώ, φίλοι μου, είμαι μικρός και ζω στην αφάνεια. Γι' αυτό και μιλάω τόσο καθαρά και απερίφραστα. Δεν είναι το ίδιο με το Βασίλειο. Εκείνος βρίσκεται στην κορυφή της Εκκλησίας και όλοι προσέχουν τι κάνει και τι λέει. Οι εχθροί του είναι πολλοί και σκληροί. Αυτό σας λέω να προσέξετε, και προσέξετε το. Οι εχθροί παραμονεύουν να ακούσουν κάτι από το στόμα του που να μπορούν βάσει αυτού να τον εξορίσουν. Αυτό τους ενδιαφέρει, να τον εξορίσουν, να διώξουν το μόνο δυνατό σπινθήρα της αλήθειας που έμεινε, το πιο ζωντανό υπέρμαχο της Ορθοδοξίας. Και τότε να ριζώσουν εκείνοι στην Καπαδοκία, στην Κεσάρια, και από εκεί να εξαφανίσουν κάθε είδος Ορθοδοξίας στην Ανατολή». Με άλλα λόγια, ο Βασίλειος ακολουθεί τακτική, απλώς παρασιωπά μέρος της αληθείας, εφαρμόζει την οικονομία στο σημείο τούτο. «Αυτό μου φαίνεται πως είναι προτιμότερο από το να καταστραφεί ολοσχερός η αλήθεια με το να την εκφράζει απερίφραστα». Οι παριστάμενοι πρόσεχαν πολύ. Δεν φάνηκαν όμως ικανοποιημένοι από την απάντηση. Ένα ερωτηματικό πλανιόταν στα πρόσωπά τους. Το διαισθάνθηκε ο Γρηγόριος και έκανε μια τελευταία προσπάθεια. Είχε να κάνει με σκληρούς νανζιαζινούς
που έδειχναν επιμονή στο γράμμα. «Αγαπητοί μου, δεν πρέπει να σκανδαλιζόμαστε. Η αλήθεια δεν παθαίνει τίποτα όταν χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις για να την εκφράσουμε». Αυτό ακριβώς έκανε και ο Βασίλειος. Από άλλες του φράσεις και λέξεις συνάγεται η ορθή του πίστη. Μην ξεχνάμε πως η πίστη μας δεν βρίσκεται στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, αλλά στο νου, στο περιεχόμενο που τους δίνουμε. Αν κάποτε, παραδείγματος χάρη, θελήσουν οι Ιουδαίοι να προσέλθουν στην Εκκλησία και αντί του όρου Χριστός χρησιμοποιήσουν για λίγο τον όρο «και χρησμένος», θα τους αρνηθούμε και θα τους διώξουμε? Η σωτηρία μας δεν έρχεται από τις λέξεις, αλλά από την πίστη, και γι' αυτό δεν πειράζει αν αυτή δίνεται με άλλες λέξεις. Γνωρίζουμε πως οι Αριανόφρονες θεωρούσαν αίρεση το να πιστεύει κανείς ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ομοούσιο του Πατρός. Όποιος θα έκανε μια τέτοια ομολογία φανερά, θα αντιμετώπιζε την οργή τους και την αυτοκρατορική δυσμένεια που σε πολλά μπορούσε να οδηγήσει. Το πρόβλημα όμως είναι ότι και οι Ορθόδοξοι γενικά δίστασαν και έφτασαν με πολύ θεολογικό αγώνα στην αλήθεια ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός όπως ο Υιός. Ο Βασίλειος μάλιστα ούτε μέχρι του θανάτου, το θάνατό του, δεν χρησιμοποίησε στα έργα του τον όρο «ομοούσιος» για το Άγιο Πνεύμα. Την ίδια τούτη εποχή ο Βασίλειος ως υπεύθυνος κεφαλή της Εκκλησίας εργαζόταν για τη γεφύρωση του χάσματος που χώριζε τους ομοιουσιανούς από τους Ορθοδόξους. Το είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο. Και επειδή τους ομοιουσιανούς ενοχλούσε γενικά όρος «ομοούσιος», ενώ αυτοί έλεγαν «ομοιούσιος», με ομικρον γιώτα «ομοιούσιος», ο Βασίλειος ζητούσε τουλάχιστον να δέχονται το Άγιο Πνεύμα ότι δεν είναι κτίσμα. Η λύση δεν ικανοποιούσε τους νανζιαζινούς. Δεν δέχτηκα την εξήγηση του Γρηγορίου. Ένας δύο ήσαν κατηγορηματικοί. Ισχυρίστηκαν ότι από δειλία ο Βασίλειος δέχεται με τέτοιο τρόπο και όχι χάρη οικονομίας των πραγμάτων. Είναι καλύτερα να προστατεύουμε τους Ορθοδόξους εκφράζοντας καθαρά την αλήθεια, παρά να προσελκύουμε τους ομοιουσιανούς με την δίθεν τακτική μας. Ο Γρηγόριος αγανάκτησε γιατί εν χορό οι παριστάμενοι υποψιάζονταν το Βασίλειο για δειλία και κακοδοξία. Τους μίλησε πάλι και σε τόνο οξύτερο. Αυτοί επέμεναν και αναγκάστηκε να τους αφήσει. Γύρισε στο σπίτι του πολύ θλιμμένος και μαζί αναστατωμένος. Είχε υπερασπιστεί βέβαια το φίλο του, μα κάποιες αμφιβολίες τριβέλιζαν και τον ίδιο. Ήταν η στάση του βασιλείου απόλυτα ορθή? Πήρε το φτερό και το βούτυξε στο μελάνι. Θα έγραφε στο βασίλειο. Τώρα αμέσως. Δεν θα τον προσέβαλε φυσικά. Θα του διηγόταν τη συζήτηση στο συμπόσιο και θα τον ρωτούσε με τρόπο ευθύ να δώσει ο ίδιος την απάντηση. Θα του άφηνε όπως πάντα την πρωτοβουλία στον καθορισμό της στάσεως και στο πρόβλημα τούτο. Άλλωστε πάντα θεωρούσε το Βασίλειο καθηγητή του στα πρακτικά θέματα και διδάσκαλο στα δογματικά. Ήθελε τουλάχιστον να τον ακούσει και ας είχε προχωρήσει ο Γρηγόριος περισσότερο στη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος, όπως είναι ήδη γνωστό. Γράψε μου, Βασίλειε, και δίδαξέ με. Μέχρι πού πρέπει να φτάνουμε τη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος? Ποιους όρους πρέπει να χρησιμοποιούμε γι' αυτό και μέχρι πότε θα εφαρμόζουμε την οικονομία? Απάντησέ μου να ξέρω τι θα λέω στους κατηγόρους μας. Όταν ο Βασίλειος πήρε το γράμμα του Γρηγόριου, λυπήθηκε, μα δεν εκδηλώθηκε. Κράτησε για τον εαυτό του τη λύπη του. Φαίνεται μάλιστα ότι δεν απάντησε με γράμμα στο Γρηγόριο. Μάλλον του έδωσε μερικές εξηγήσεις με πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης που ταξίδευε για την Ανζιανζό. Έτσι ο Γρηγόριος ησύχασε. Ίσως όχι απόλυτα. Μα τουλάχιστον θα βεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά για την πίστη του Βασιλείου.
διότι αμέσως έστειλε νέα επιστολή στο βασίλειο, με την οποία εμφανίζεται ήρεμος, γεμάτος εμπιστοσύνη στο μεγάλο φίλο του. Του υπόσχεται μάλιστα ότι θα πάει στην Κεσάρια, θα αγωνιστεί μαζί του και θα προσφέρει ό,τι μπορεί στον κοινό αγώνα για την πίστη. Την επίσκεψη αυτή δεν την καθυστέρησε ο Γρηγόριος. Μάλλον πριν τελειώσει το 372 βρισκόταν στην Κεσάρια. Τώρα είχαν τη δυνατότητα οι δυο τους να συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Τίποτα δεν έκρυβε ο ένας τον άλλον. Μυστικά δεν υπήρχαν μεταξύ τους. Σε μια στιγμή που συζητούσαν το επίμαχο θέμα, ο Γρηγόριος άθελά του έδειξε να αμφιβάλλει κάπως. Τότε ο Βασίλειος εξεράγει και έκανε ό,τι ποτέ δεν είχε ξανακάνει. Ορκίστηκε με τρόπο αυστηρό. «Να στερηθώ, αδελφέ μου, τη σωτηρία. Τη σωτηρία, χάρη του Αγίου Πνεύματος, αν δεν λατρεύω το Άγιο Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, ως ομοούσιο και ομότιμο με αυτούς». Ο Γρηγόριος τρόμαξε από το φρικτό αυτό όρκο και έπεσε στα γόνατα του βασιλείου. Ζήτησε συγγνώμη που άθελά του τον όθησε ως εκεί. Μα όταν μπαίνουν στη μέση θέματα πίστεως, πρέπει κανείς να είναι απόλυτα ειλικρινής. Μπορούμε να πούμε ότι ο Γρηγόριος μόνο τώρα ησύχασε απόλυτα. Και ο Βασίλειος ίσως για πρώτη φορά ονόμασε το Άγιο Πνεύμα ομοούσιο. Έπειτα την ομολογία τούτη θα την κάνει πολλές φορές, αλλά προφορικά μόνο μπροστά σε ανθρώπους. Η συζήτηση συνεχίστηκε ήρεμα σε κλίμα βαθιάς εμπιστοσύνης. Όταν έφτασαν στα πρακτικά θέματα, στο να μιλούν για το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, στις διάφορες περιπτώσεις έκαναν μία σιωπηρή συμφωνία. Ο Βασίλειος, ένεκα των κρισίμων στιγμών που περνούσε η Εκκλησία, δεν θα χρησιμοποιούσε τον όρο «ομοούσιος» για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, δεν θα έβρισκαν αφορμή να τον εξορίσουν για αιρετικό ή κακόδοξη. Αλλά και όσοι ομοιουσιανοί πνευματομάχοι υποψιάζονταν τον όρο τούτο, δεν θα δίστασαν να ενωθούν με τους Ορθοδόξους. Ο Γρηγόριος, που επειδή δεν ήταν αρχιεπίσκοπος, δεν κινδύνευε να εξοριστεί και δεν σκανδάλιζε τους στενοκέφαλους ομοιουσιανούς, θα θεολογούσε με σαφήνεια και παρησία. Θα χρησιμοποιούσε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα για το Άγιο Πνεύμα τον όρο «ομοούσιος» το πατρί. Με τη συμφωνία του τι, στηρίζονταν οι πιστοί εκ των δύο μερίδων. Έτσι πορεύτηκε η Εκκλησία τα δύσκολα εκείνα χρόνια, ωστότου οι πιστοί αποδέχτηκαν σιγά σιγά την αλήθεια για το Άγιο Πνεύμα, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός και ομοούσιο προς τον Πατέρα και τον Υιό, όπως είναι η ακριβής πίστη των Ορθοδόξων. Στο τέλος της ιδίας δεκαετίας, δηλαδή το 379 με 380, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός θα το κηρύξει σε Ορθοδόξους και Κακοδόξους στην Κωνσταντινούπολη και το 381-382 στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο θα κατακυρωθεί η αλήθεια που μέχρι πριν λίγο δεν ομολογούσε απευθείας ο Μέγας Βασίλειος. Ίσως όμως η συνετή τακτική του Ιερού Άνδρα να συνετέλεσε στην πιο γρήγορη έλευση του πληρώματος. Αν με τη στάση του δημιουργούσε οξύτητες, ίσως αργούσε περισσότερο η ώρα για την Εκκλησία. Εκείνη η ώρα που η Εκκλησία θα ήταν έτοιμη να κατακυρώσει και να ομολογήσει με τρόπο συνοδικό, απόλυτο την αλήθεια τούτη. Με τα γεγονότα που ξεκίνησαν από το συμπόσιο στην Αζιανζό, με τις πνευματικές, ποιμαντικές φροντίδες, με το ανίστακτο ενδιαφέρον του Βασιλείου ακόμη και για προσωπικά οικογενειακά προβλήματα των πιστών της Αρχιεπισκοπής του, με αλληλογραφία που στήριζε στην πίστη, εξηγούσε την αλήθεια και εμπέδωνε στην παράδοση. Τελείωσε και η δύσκολη χρονιά του 372. Thank you.
Εισπάσαν την γην εξήλθεν ορθόντα σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Οι Ευσταθιανοί που έγιναν ήδη κακόδοξη ομάδα με τον αρχηγό τον Ευστάθιο Σεβαστίας φανέρωναν τις αντιλήψεις τους όλο και πιο πολύ. Και επειδή ο Ευστάθιος διατηρούσε την επισκοπή του και συγχρόνως είχε οργανώσει στην περιοχή πολλές μοναστικές κοινότητες οι οποίες πειθαρχούσαν και είχαν συνοχή, οι Ευσταθιανοί παρουσιάζονταν με πολύ δύναμη. Φαίνεται μάλιστα ότι κάποιοι από τους ισχυρούς της ομάδος αποτελούσαν διευθυντήριο και επιβάλλονταν απόλυτα και στον Ευστάθιο που ήταν πολύ ασκητικός αλλά ελάχιστα θεληματικός και συνετός. Οι Ευσταθιανοί ήσαν ομοιουσιανοί, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εχθροί του βασιλείου, ο οποίος δεν αγνοούσε τις διαθέσεις αυτές. Κι όμως, ο βασίλειος έβρισκε τη φοβερή δύναμη να καταπίνει, να παραβλέπει τα εναντίον του αισθήματα. Η στάση του σκανδάλισε πολύ την εποχή του. Τον κατηγόρησαν ότι τάχα και αυτός ήταν λίγο ομοιουσιανός. Σε άλλο κεφάλαιο του βιβλίου τούτου δείξαμε πως τέτοια ερμηνεία είναι τελείως λαθεμένη. Την ίδια περίπου ερμηνεία έκαναν και οι σύγχρονοι ερευνητές. Αυτά έγιναν και γίνονται. Γιατί αυτοί που τότε γνώρισαν τον Βασίλειο προσωπικά και εκείνοι που τώρα διαβάζουν τα κείμενά του δεν υποψιάστηκαν το μέγεθος της ελπίδας του. Ο Βασίλειος ήλπιζε ότι σύντομα οι κακόδοξοι της εποχής θα επέστρεφαν στην Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν δίσταζε να γράψει στον Ορθοδοξότατο Ευσέβιο Σαμοσάτων. Έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να αποξενώσουμε από αυτούς ή μάλλον να αποξενωθούμε από αυτούς που δεν δέχονται την πίστη της Νικαίας. Η φράση αυτή και μάλιστα σήμερα προκαλεί έκπληξη και ερωτηματικά στους στενοκέφαλους. Όσοι όμως αγαπούν το Βασίλειο και ακολουθούν πιστά την πορεία της Εκκλησίας θαυμάζουν τη διορατικότητα, τον φωτισμό του ιερού άνδρα. Διότι πράγματι με την αγάπη της και την προσευχή της η Εκκλησία πήρε στους κόλπους της το μεγαλύτερο μέρος των αριανοφρόνων πριν κιόλας περάσουν πολλές δεκαετίες. Άλλωστε με τους Ευσταθιανούς αυτούς είχε παλαιούς δεσμούς ο ίδιος ο Βασίλειος. Πριν γίνει πρεσβύτερος τους επισκεπτόταν συχνά και εκείνοι τον άκουγαν σαν μαθητές. Έγραφε μάλιστα για αυτούς μοναστικούς κανόνες. 1-2 χρόνια πριν μάλιστα,
Όταν χρειάστηκε συνεργάτες, ικανούς και εμπίστους, χρησιμοποίησε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον Ευστάθιο. Πρόκειται για τους μοναχούς Βασίλειο και Σοφρόνιο. Οι δύο αυτοί μοναχοί έδειξαν στην αρχή αφοσίωση στον Αρχιεπίσκοπο, μα σιγά σιγά μετεβλήθηκαν σε πικρούς συκοφάντες. Έγιναν φίδια στον κόρφο του ανύποπτου βασιλείου και τον δηλητηρίαζαν όσο εκείνος θυσιαζόταν για τα προβλήματα της αληθείας και της ενότητος της Εκκλησίας. Όταν κατάλαβε τον απέσιο ρόλο τους, ήταν αργά. Είχαν κάνει ήδη μεγάλο κακό. Σκέφτηκε όμως πως είχε καθήκον να περισσώσει τώρα ό,τι μπορούσε. Και αυτά ήταν δύο. Η υπόλοιψή του στους κύκλους των Ευσταθιανών και η διάσωση των τελευταίων υπολοιμάτων της φιλίας του με τον Ευστάθιο. Αυτό μπορεί να μην χαθεί, να διατηρηθεί. Κάλεσε κοντά του τον αδελφό του Πέτρο, που δεν ήταν ακόμη 30 χρονών, αλλά του είχε πολύ εμπιστοσύνη. Του εξήγησε τα καθέκαστα και τον έστειλε να πληροφορήσει τον Ευστάθιο προφορικά. Οι δύο μοναχοί βρίσκονταν ήδη στη Σεβάστια και έσπερναν ό,τι τους έβαζε ο Σατανάς στο μυαλό για το βασίλειο. Θερμή παράκληση του βασιλείου ήταν όλα τούτα να τα εξετάσει ο Ευστάθιος, να μην δεχθεί πριν ακούσει και τον Πέτρο. Έλα όμως που ο Ευστάθιος ήταν αφελής και εύπιστος και οι δύο μοναχοί πανούργοι με μορφή άκακου αρνιού. Αυτοί γυρνούσαν με ύφος καλών και αγίων ανθρώπων, φαίνονταν έτσι άνετα πιστευτοί. Τώρα πια τα καταλάβαινε ο Βασίλειος και η πίκρα γινόταν μέσα του ασήκωτο βουνό, μα δεν ήθελε να κόψει και την τελευταία καλαμένια γέφυρα με τον Ευστάθιο. Ήταν απόλυτη ανάγκη να συγκρατήσει τη γέφυρα τούτη, διότι όλοι γύρω από τον Ευστάθιο τον έσπρωχναν να προχωρήσει σε σχίσμα επίσημο. Το ήξερε ο Βασίλειος αυτό, γι' αυτό του έγραφε. Προσπάθησε με την αγάπη σου να ενώσεις τα διϊστάμενα μέρη και όχι να μεγαλώσεις τη διάσταση που οδηγεί στο σχίσμα. Του έγραφε και άλλα, του παρέγγειλε περισσότερα. Του μίλησε καθαρά για την πορεία του μοναχισμού. Έπρεπε να του πει, να του τα πει αυτά, διότι ο Ευστάθιος ήταν αυτός κυρίως που καλλιέργησε τον μοναχισμό στην περιοχή Καπαδοκίας, Πόντου και Αρμενίας. Ο μοναχισμός στα λίγα χρόνια της ζωής του εκεί δεν πήγε καλά. Δεν είχε καλές βάσεις από τον Ευστάθιο και οι κανόνες του βασιλείου δεν ξέρουμε πόσο επέδρασαν τότε στους Ευσταθιανούς μοναχούς. Οι μοναχοί και οι ασκητές τριγύριζαν ασίδωτοι, χωρίς την Άγια υπακοή σε κάποιο γέροντα. Η διάθεσή τους να αφοσιωθούν στην άσκηση τότε κατάντησε υποκρισία, εμπεγμός του μοναχισμού και εξαπάτηση των ανθρώπων. Τόσο ήταν το κακό που στην Κεσάρια έλεγαν ότι την ταπεινοφροσύνη και την αγαμία την χρησιμοποιούν οι μοναχοί σαν τέχνασμα για να εξαπατούν τον κόσμο. Τον ασκητή τον έβλεπα σαν προσωποποίηση της κακοήθειας. Ασκητισμός βίος εσήμενε παλαιανθρωπιά. Αν σκεφτεί κανείς πόσο ασκητικός ήταν ο Βασίλειος και πόσο αγαπούσε τον μοναχισμό, θα καταλάβει τον αβυσσαλαίο πόνο για το κακό που έκαναν οι ανάξιοι μοναχοί. Ακόμη θα καταλάβει γιατί κουράστηκε να γράφει, να ξαναγράφει και να βελτιώνει τους κανόνες του για τους μοναχούς, που τους ήθελε κοινοβιάτες, κυρίως σε μοναστήρι, μέσα σε αδελφότητα. Οι δύο μοναχοί για τους οποίους μιλήσαμε πιο πάνω δικαίωσαν απόλυτα τη γνώμη που επικρατούσε γενικά στο μοναχισμό. Φανέρωσαν με κάθε τρόπο την υποκρισία και μοχθηρία τους. Αυτοί έπαιξαν ρόλο υποκινητή και κορύφωσαν την εκστρατεία των Ευσταθιανών κατά του βασιλείου. Είχαν οργανώσει καλά την εκστρατεία. Απόδειξη ότι την θεμελίωσαν στην τελική ασυμφωνία Ευσταθίου και Βασιλείου. Θα θυμάται ο αγαπητός ακροατής πως το περασμένο καλοκαίρι ο Βασίλειος έκανε πολλές προσπάθειες να φέρει τον Ευστάθιο στην Ορθοδοξία και να τον σταθεροποιήσει σε αυτήν. Προσπάθησε μάλιστα να τον πείσει να υπογράψει Ορθόδοξη Έκθεση Πίστεως και το πέτυχε.
υπέγραψε ένα θαυμάσιο κείμενο στο οποίο εξηγούνται τα κρίσιμα θέματα της εποχής. Υπογραμμίζεται και ο λόγος για τον οποίο στον Συμβούλιο της Νικαίας πρέπει να προσθεθεί και ολοκληρωμένη αλήθεια περί Αγίου Πνεύματος που στη Νίκαια έμεινε ατελής. Χάρηκε βέβαια γι' αυτό ο Βασίλειος, μα για λίγο διάστημα. Ο Ευστάθιος ήταν το αντίθετο από αυτά που υπόσχεται το όνομά του. Ήταν ασταθής και τον έκαναν όπως ήθελαν οι κατόνομα υποκινητέ του. Αρνήθηκε λοιπόν την ορθόδοξη έκθεση και υπέγραψε. Ο Μέγας Βασίλειος αναστατώθηκε γιατί ο Ευστάθιος ήταν η κεφαλή, έστω τυπικά, μεγάλης ομάδος δραστηρίων ανθρώπων και μαζί επίσκοπος της μεγάλης πόλεως Σεβάστιας. Επιδίωξε αμέσως να συναντήσει τον Ευστάθιο. Εκείνος δέχτηκε. Ορίστηκε ο τόπος. Αλλά ο Ευστάθιος, αντί να πάει να συναντήσει τον Βασίλειο, πήγε να βρει τον κακόδοξο Γελάσιο στην Κιλικία. Εκεί μάλιστα έκανε κάτι πιο φοβερό. Έγραψε νέα έκθεση πίστεως. Τόσο κακόδοξη όμως, που μόνο ο Άριος θα μπορούσε να το κάνει. Οι αλλοπρόσαλες λοιπόν ενέργειες του Ευσταθίου δεν έμεναν κρυφές. Ο ίδιος φρόντισε γι' αυτό. Έγραψε όπου μπορούσε, πληροφορώντας την πίστη του και κατηγορώντας το Βασίλειο. Οι άνθρωποί του συμπλήρωσαν τη γνωστοποίηση των γεγονότων. Έτσι ο Ευστάθιος αποκόπηκε μόνος του από το Βασίλειο, ο οποίος πίστηκε πλέον οριστικά ότι δεν πρέπει να έχει σχέσεις πια με τον Ευστάθιο. Η κατάσταση αυτή δεν ήταν το τέλος, όπως θα φαινόταν στον απλοϊκό πιστό που διαθέτει λίγο ή καθόλου δόλο. Αντίθετα, ήταν η αρχή του μεγάλου κακού. Οι Ευσταθιανοί γνώριζαν τώρα ότι έπρεπε να πολεμήσουν το Βασίλειο μέχρι το θάνατο. Στον εκκλησιαστικό στίβο της Καπαδοκίας Αρμενίας Πόντου ή αυτοί θα έμεναν όρθιοι ή ο Βασίλειος. Άρχισε αγώνας θανάτου και ζωής. Ο Βασίλειος είχε τεράστια έγκλη στο λαό και τον σέβονταν αρκετοί εκκλησιαστικοί και πολιτικοί παράγοντες. Στα δύο αυτά ήταν στέρεα θεμελιωμένος. Έπρεπε λοιπόν με κάθε τρόπο να λιγοστέψει η έγκλη και να χαθεί ο σεβασμός. Το έργο ήταν και δύσκολο και εύκολο. Δύσκολο γιατί αυτός που ήθελαν να μικρύνουν και να λασπώσουν ήταν μεγάλος. Εύκολο γιατί οι Ευσταθιανοί ήσαν πολύ άριθμοι, αλώνιζαν την περιοχή, έπιθαν με την επιφανειακή τους ευσέβεια και τέλος γιατί το κακό ήταν πολύ και το κακό είναι πολύ πιο εύκολο από το καλό. Όπου στέκονταν λοιπόν και όπου βρίσκονταν έσπερναν την αμφιβολία για την ακεραιότητα του βασιλείου. Ταξίδευαν και τον κατηγορούσαν σε όσους μπορούσαν περισσότερο. Ο ίδιος ο Ευστάθιος έγραφε επιστολές και συκοφαντούσε το βασίλειο καθώς είπαμε. Το ίδιο έκαναν και οι παράγοντες της ομάδος του. Τα πιο ασύστολα ψεύδι έλεγαν εις βάρος του βασιλείου. Έγραφαν μάλιστα και σε κληρικούς με υπόλοιψη. Έπρεπε να τον γκρεμίσουν από όλες τις ορθόδοξες συνειδήσεις. Ο Βασίλειος παρακολουθούσε το βρώμικο αγώνα, κάποτε-κάποτε άκουγε τις ψευδολογίες και για μια στιγμή μάλιστα νόμισε ότι συνήθισε. Δεν ήταν όμως τόσο τυχερός. Μέχρι τότε δεν ήξερε όλο το βάθος και το πλάτος της κακοήθειας. Το έμαθε από μια επιστολή που του έφεραν. Απευθύνονταν στον ευλαβή κληρικό Δαζίνα και περιείχε όργιο συκοφαντιών και απίθανων κατηγοριών. Οι επιστολογράφοι παρουσίαζαν το βασίλειο εμπνευστή φοβερών σχεδίων εις βάρος της Εκκλησίας, ανατροπέα της τάξεως και της πίστεως. Όλοι επομένως θα κινδύνευαν από αυτόν.
Την πίστη την είχε κιόλας προδώσει και νοθεύσει. Διαβάζοντας ο εντός εισαγωγικών προδότης την επιστολή τούτη, κλονίστηκε. Έπαθε κυριολεκτικά σοκ. Ζαλίστηκε. Δεν ήταν σίγουρος για τον εαυτό του, βλέποντας αυτά που συνέβαιναν. Το μέγεθος αυτής της κακοήθειας του σάλεψε το νου. Απόρρισε μετά και ο ίδιος πως δεν έχασε τελείως τα λογικά του. Η πίκρα του ήταν τόσο μεγάλη και το είναι του σε τέτοιο αναβρασμό που κινδύνευε να χάσει τον αυτοέλεγχο, να παραδοθεί στο μίσος προς άλλους ανθρώπους καλούς και κακούς. Αγωνίστηκε σκληρά για να διασωθεί από κάτι τέτοιο. Έπεσε στα γόνατα και απέδιδε όλα τα σατανικά του τα καώματα στις αμαρτίες του, στο ότι ο Θεός δηλαδή τον πέδευε για τις αμαρτίες του. Από τις ασύστολες κατηγορίες των παθιασμένων ευσταθιανών, εκείνη που τον αναστάτωνε ήταν αυτή που τάχα τον απεδείκνυε αιρετικό. Και την είχαν τόσο καλά σχεδιάσει που σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Κάτι που γίνεται μόνον όταν δουλεύει το μυαλό του σατανά εναντίον των ανθρώπων. Και τι είχαν σκαρώσει? Ανέθεσαν σε κάποιους λόγιους και θεολογούντες της ομάδος του τη σύνταξη ενός έργου που το αποκαλούσαν ρήματα αιρετικών. Το αποτελούσαν ποικίλα κακόδοξα κείμενα, μερικά των οποίων αποδίδοντας τον Απολινάριο, αιρετικό του 4ου αιώνα. Παράλληλα κυκλοφόρησαν και άλλο έργο με κείμενα, τα οποία ανέτρεπαν αντιλήψεις του Απολιναρίου και καταδίκαζαν και το Βασίλειο σαν τάχα οπαδό του Απολιναρίου, του αιρετικού. Το έργο κυκλοφορούσε ανώνυμα και αυτό βάσει καλά μελετημένου σχεδίου, γιατί από τη μια μεριά βεβαίωναν τον κόσμο πως ο Βασίλειος είχε αλληλογραφία με τον Απολινάριο και από την άλλη ψιθύριζαν ότι το έργο με τις κακόδοξες αντιλήψεις που γι' αυτό χαρακτήρισαν ρήματα αιρετικών προερχόταν από το Βασίλειο. Και αν ακόμα δεν γινόταν πιστευτό πως τα κακόδοξα κείμενα ήσαν του Βασιλείου, οι αναγνώστες αμφέβαλαν πια για αυτόν, επειδή παρουσιάζονταν να αλληλογραφεί με τον αιρετικό Απολινάριο. Από εδώ και πέρα κάθε ψήθυρος γινόταν εύκολα πιστευτός. Η παγίδα ήταν καλωστημένη και ο Βασίλειος θα γκρεμιζόταν από τη συνειδήση των πιστών που ήταν θρονιασμένος αν δεν τον προστάτευε ο Θεός. Στην πραγματικότητα βέβαια ο Βασίλειος δεν έγραψε το έργο που τόσο δόλια του απέδιδαν. Φαίνεται μάλιστα ότι τα αποσπάσματα που παραθέτει από αυτό στην επιστολή 129 το παίρνει το απόσπασμα αυτό μάλλον από ξένη επιστολή στην οποία το βρήκε καταχωρημένο. Ήταν όμως πληροφορημένος για το περιεχόμενο του έργου και είχε βεβαιωθεί πως οι αντιλήψεις του ήσαν κακόδοξες, κάτι που κατέβαζε πολύ στη συνείδησή του τον Απολινάριο για τη διδασκαλία του οποίου δεν ήξερε σχεδόν τίποτα. Όσο για το περίφημο παραμύθι της αλληλογραφίας με τον Απολινάριο, αλήθεια είναι μόνο τούτο. Πριν 20 σχεδόν χρόνια, όταν ακόμα ήσαν λαϊκοί και οι δύο, έγραψε μια χωρίς καμιά σημασία επιστολή προς το μορφωμένο Απολινάριο. Δεν μιλούσε σε αυτή ούτε για την Εκκλησία, ούτε για την πίστη. Κι όμως για το άσχετο και τυπικό αυτό γράμμα τον κατηγορούσαν. Βάσει αυτού μάλιστα πλαστογράφησαν και έδειχναν επιστολές τάχα του Βασιλείου προς τον Απολινάριο. Άδικα διαμαρτυρόταν ο ιερός άνδρας. Μάταια προκαλούσε να του προσκομίσουν τις επιστολές αυτές για να τους αποδείξει ότι είναι πλαστές. Οι ευσταθιανοί ακολουθούσαν αυστηρή τακτική και γι' αυτό αδιαφορούσαν τελείως για τις υποδείξεις του Βασιλείου. Τους ενδιέφερε μόνο ο σκοπός. Και θα έφταναν αν δεν επενέβαινε ο Θεός. Αν ο Θεός δεν στήριζε τις συνειδήσεις των πιστών, ώστε να μην παραδοθούν στο όργιο της εγκληματικής αυτής ψευδολογίας. Με φίλους του και με επιστολές,
πληροφορήσε τουλάχιστον τους παράγοντες της Εκκλησίας και το λαό πως απέρριπτε τις θεολογικές γνώσεις που απέδιδαν οι Ευσταθιανοί στον Απολλινάριο. Και αν αυτές οι γνώμες ήσαν πράγματι του Απολλιναρίου, τότε τον θεωρούσε σαβελιανιστή, δηλαδή κακόδοξο. Και δεν διέκρινε τρία πράγματα, τρία πραγματικά υπαρκτά πρόσωπα στο Θεό, καθώς έκανε στον 3ο αιώνα ο Σαβέλιος, ο οποίος κατήγεται από τη Λιβύη. Αυτά οργάνωναν οι Ευσταθιανοί μοναχοί και τέτοιους σκοπούς είχαν για το βασίλειο. Δεν ήσαν όμως μόνο αυτοί που τον πολεμούσαν μέχρι εξοντώσεως. Το ίδιο επιδίωκαν και οι ανακτορικοί, αλλά με άλλο τρόπο. Στην εποχή του βασιλιά Ουάλη μπήκαν στην αυτοκρατορική αυλή πολλοί αριανόφρονες και αυτοί έσερναν από τη μύτη στα θρησκευτικά ζητήματα το νομό αφέντη τους. Τελειώνοντας λοιπόν το έτος 372 και μπαίνοντας το 373, έπεισαν ακόμη για μια φορά τον αυτοκράτορα να εξορίσει το βασίλειο βάσει διαφόρων συκοφαντιών. Δρούσαν στο παλάτι αιρετικοί, μα ζούσε και ο Θεός του βασιλείου. Εκεί που ήσαν όλα έτοιμα, κάποιος ισχυρός παράγοντας πρότεινε την αναβολή. Ας αναβάλουμε για λίγο την εξορία και πάλι βλέπουμε. Τα έμαθε αυτά ο βασίλειος από κάποιο πρόσωπο το οποίο γνώριζε τα του παλατιού και συγχρόνως σεβόταν το βασίλειο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες όφιλε, αγαπητοί μου, να εργάζεται ο άνθρωπος του Θεού, ο Μέγας Βασίλειος. Είναι κυριολεκτικά θαύμα το πώς κατόρθωνε να επιμένει και να δημιουργεί το μέγα έργο του με τέτοιους περισπασμούς και τόσες αγωνίες. Και μην νομίσει κανείς ότι πρόκειται για υπόθεση και σχήμα λόγου. Στην ίδια του επιστολή, στην 129 που περιγράφει όσα οργάνωναν εναντίον του οι Ευσταθιανοί, στην ίδια ο Βασίλειος συζητάει και προωθεί το σχέδιο για τη συνένωση με τους Δυτικούς. Το κακό είναι πως και αυτοί, αντί να τον παρηγορούν, τον πικραίνουν με την αδιαφορία τους και τις ατυχείς ενέργειές τους. Τόσο που άρχισε πια να απογοητεύεται και από αυτούς. Τους έγραψε τόσο οικετευτικά γράμματα και αυτοί δεν συγκινήθηκαν. Αισθανόταν τώρα κάποιον εξευτελισμό από την αδιαφορία τους και δυσανασχετούσε όταν τους συναντούσαν, τους συνιστούσαν να τους ξαναγράψει. Από κανένα μέτωπο πλέον δεν ερχόταν λίγη δροσιά. Αγωνιζόταν σε ένα στίβο που ήταν καμίνι. Έλειωνε και αναδιόταν. Καιγόταν και ζούσε. Του έμεναν όμως μερικοί φίλοι με τους οποίους είχε ιερό δεσμό. Μοναδική παρηγοριά στον κόσμο. Γι' αυτό τους έγραφε με πόνο τον πόνο του και ανακουφιζόταν. Ήσαν άνθρωποι που στο πρόσωπό τους έβλεπε ο καθαρός την αλήθεια του Θεού. Υπήρχε δηλαδή το κύτταρο της πνευματικής και πραγματικής φιλίας. Το έλεγε κιόλας ο Βασίλειος πως η πνευματική φιλία δεν γεννιέται από τη σαρκική συνάντηση των ανθρώπων, αλλά όταν ένα πρόσωπο συναντήσει την αλήθεια του σε άλλο πρόσωπο. Απλούστερα, είναι η ενότητα της πίστεως που φέρνει την φιλία. Γι' αυτό η φιλία και η αληθινή αγάπη έρχεται από το Άγιο Πνεύμα που μόνο αυτό φανερώνει την αλήθεια. Όλα τα μεγάλα και ωραία στον κόσμο τούτο σχετίζονται με την αλήθεια. Λίγοι άνθρωποι στην ιστορία κατάλαβαν το βαθύ νόημα της φιλίας τόσο όσο ο Βασίλειος και λίγοι την τίμησαν όσο αυτός. Η εξήγηση είναι απλή. Γνώρισε όσο λίγοι την αλήθεια που εκφράζεται στα πρόσωπα και πόνεσε τον κόσμο υπερβολικά. Έτσι μπορούσε να καταλάβει τη φιλία, την οποία είχε πολύ ανάγκη.
στους πραγματικούς του φίλους άνοιγε την καρδιά του. Από την πόλη φωτιά που καίει σε αυτήν, κάτι μπορεί έτσι να φύγει. Θα ήταν και αυτό κάτι. Παρακαλεί τον Ουρβίκιο, που κατοικεί μακριά, και εξομολογείται. Έλα κοντά μου να μου δροσίσεις την ψυχή. Μέζωσαν οι στεναχώριες, με καίνε οι πειρασμοί. Με βρήκε φουρτούνα μεγάλη, τα κύματα δεν τελειώνουν. Διαλύεται το ένα, σηκώνεται το άλλο και αναταράσσεται και μαυρίζει το τρίτο. Οι συμφορές μου δεν είναι να τελειώσουν και αναμένω κι άλλες. Καυτό λάδι χύνεται ο πόνος επάνω στο χαρτί. Το στήθος του όρημου πλέον άντρα φουσκώνει και ζητάει να αδειάσει το κακό που συσσωρεύτηκε μέσα του. Και θα μπορούσε να γίνει, μα έτσι που δεν το ανεχόταν. Ένας τρόπος υπάρχει, Ουρβίκιε, να γλιτώσω από τις συμφορές μου, να υποχωρήσω στους κακόδοξους, να υποκύψω στους διώκτες μου. Και ήταν αλήθεια πως αν άφηνε για λίγο τη βίγλα της αλήθειας, αν χαμήλωνε λίγο το λάβαρο της Ορθοδοξίας, όλα θα τελείωναν. Διωγμοί, συκοφαντίες, κατηγορίες, κατατρεγμοί. Θα γινόταν όλα αυτά τιμές και εγκόμια, περιποιήσεις και δώρα. Όσο κι αν υπέφερε ο Μέγας Βασίλειος, δεν μπορούσε, δεν ήθελε να χάσει την αγάπη για την αλήθεια. Την πλήρωνε ακριβά, μα χαλάλη της. Όσο δεν τον εγκατέλειπε ο Θεός, δεν άφηνε και αυτό στην αλήθεια. Σε παρακαλώ, Ουρβίκιε, κάνε γρήγορα και έλα κοντά μου. Έλα να με παρηγορήσεις, να μου δώσεις μια συμβουλή και αν χρειαστεί να με θάψεις. Μόνο που θα σε δω, θα καλυτερέψω και στο βεβαιώνω. Γράφει και κλαίει ο Βασίλειος. Τη μια στιγμή ανακουφίζεται, την άλλη παρασέρνεται από νέο κύμα πόνου. Το στήθος του ανεβοκατεβαίνει άριθμα. Πλημμύρισε ο πόνος και τον πνίγει. Ανεβαίνει και του φράζει το λαιμό. Πάει στο κεφάλι. Νιώθει τον κίνδυνο και γράφει ταραγμένος. Προσεύχω, αδελφέ, να μη σαλέψει ο λογισμός μου. Όσο μπορείς προσεύχω γι' αυτό. Σεισμός γίνεται μέσα μου. Παρακάλα το Θεό να μη χάσω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν, γιατί τότε χάθηκα. Και σε άλλο φίλο του, το Θεόδωρο, γράφει: «Αν μου απομένει ακόμη λίγη ζωή, παρακαλώ το Θεό να μείνεις κοντά μου, γιατί έτσι μόνο θα γίνει κάπως γλυκιά η υπόλοιπη μου ζωή. Διαφορετικά είναι τόσο άθλια η κατάστασή μου, που δεν θέλω να ζω, αν στερηθώ και τα αγαπητά μου πρόσωπα. Εδώ που έφτασα τίποτε πια δεν ζητώ, μόνο τα πρόσωπα που αγαπώ και μ' αγαπούν. Αν δεν τα έχω, τελειώσαν οι επιθυμίες μου, ο κόσμος είναι κλειστός. Μένει μόνο ο Θεός». Αυτά συνέβαιναν και έτσι έντονα ζούσε ο Βασίλειος στην κατάσταση της εποχής του και όσα εξήφαιναν οι εχθροί του για να τον αχρηστεύσουν. Σε στιγμές αδυναμίας, μάλιστα, του ήρθε ο πειρασμός της φυγής. Αποφάσισε στα σοβαρά να εγκαταλείψει τους αγώνες του, να μείνει έξω από τις εκκλησιαστικές διαμάχες. Ήταν ως ένα σημείο φυσικό. Έβλεπε τους πολλούς εχθρούς του με τις ατέλειωτες καλοδουλεμένες παγίδες και αναλογιζόταν τις μικρές του δυνάμεις. Πώς να τα βγάλει πέρα με τόσο σατανικές δυνάμεις? Να εγκαταλείψει λοιπόν τον αγώνα? Ευτυχώς ο Θεός του έδωσε κουράγιο. Έμεινε όρθιος στις ατέλειωτες επιθέσεις των κακοδόξων και των ανακτορικών. Το πνεύμα του αντιστάθηκε ακόμη και στην αρρώστια, τη σωματική του ασθένεια. Thank you.
Η ζωή ενός μεγάλου. Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Η άνοιξη του 373 κόντευε να τελειώσει την όμορφη παρουσία της και ήταν στα αλήθεια όμορφη. Τώρα μάλιστα, που δεν ήταν στην αρχή της, είχε το κάλος της όριμης νεότητος. Σαγίνευε και εξασθενούσε τα όντα που είχαν ευαισθησία. Αλίμονο στα ευαίσθητα, είτε είναι πρόσωπα, είτε ζώα, είτε πράγματα. Όσοι έχουν το μεγάλο του το πλεονέκτημα, παθαίνουν εύκολα και πεθαίνουν γρήγορα. Στο τέλος της άνοιξης και στην αρχή του καλοκαιριού, έπεσε στο περιβάλλον του βασιλείου αρρώστια που έμοιαζε σαν επιδημία. Στην αρχή αρρώστησε ο διάκος Ευστάθιος, που ήταν τότε πολύ εμπιστός του. Ύστερα έπεσαν στο κρεβάτι κι άλλοι συνεργάτες του συγκροτήματος της βασιλιάδας. Μετά την φυγή των Ευσταθιανών μοναχών, είχε μείνει με λίγους συνεργάτες. Τώρα του αρρώστησαν και αυτοί. Σε λίγο ήρθε η σειρά του Μεγάλου Βασιλείου. Ενώ έβλεπε πως η αρρώστια ήταν μάλλον επιδημική, δεν πρόσεχε καθόλου. Βρισκόταν συνεχώς κοντά στους αρρώστους. Βέβαια, θα ήταν αφέλεια να περιμέναμε κάτι άλλο από τον άνθρωπο που φιλούσε τους λεπρούς, στην εποχή που η αρρώστια τούτη προκαλούσε τρόμο και ευδελιγμία μόνο στο ακούσμά της. Προσβλήθηκε λοιπόν και ο Βασίλειος από την αρρώστια. Στην αρχή ούτε ο ίδιος ούτε οι γύρω του έδωσαν μεγάλη σημασία, γιατί πάντα άρρωστο τον γνώριζαν. Μόνο που μερικούς μήνες του χρόνου ήταν λιγότερο άρρωστος. Η παλιά του πληγή, το σηκώτι του δηλαδή, τον είχε τόσο πολύ καταβάλει που οι γιατροί απορούσαν γιατί δεν πέθανε ακόμη. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι γιατροί δεν δίνουν καμιά ελπίδα στους ασθενείς. Παρά τα αυτά ο Βασίλειος έμενε στη ζωή. Το θείο έργο που έπρεπε να επιτελέσει δεν είχε τελειώσει ακόμη. Η τωρινή αρρώστια ήρθε με υψηλό πυρετό. Και γόταν μέρα νύχτα χωρίς έλεος και χωρίς ανάπαυλα. Πολλές φορές έπεφτε σε παραλήρημα. Μέρες ατέλειωτες έμενε καρφωμένος σε εκείνο το ασκητικό κρεβάτι, διπλωμένος με το τρίχινο εσόρασο, που δεν έλεγε να το βγάλει ούτε στην αρρώστια του. Πολλοί τον επισκέπτονταν και ήθελαν κάτι να κάνουν, έτσι που έβλεπαν το ζωντανό αγιό τους, το μεγάλο ηρωά τους εξουθενωμένο, στην αξιοπρεπή του φτώχεια. Όλα όμως χωρίς αποτέλεσμα. Ο πυρετός κατέτρωγε την αδύνατη σάρκα του. Και τον πρώτο καιρό είχε κάτι να λιώσει. Έπειτα φόλιασε στο στεγνωμένο του σώμα και μέρα με την ημέρα το κατάντησε σαν καμένη θριαλίδα. Οι συνεργάτες του έγιναν καλά.
είχαν σωματικές δυνάμεις να πολεμήσουν το κακό. Στο βασίλειο η αρρώστια έγινε χρόνια και ο μαρασμός του σώματός του έφτασε στο απροχώρητο. Η λέξη απροχώρητο δεν λέει τίποτε, αφού φυσιολογικά έπρεπε κιόλας να είχε πεθάνει. Ο ανελαίητος πυρετός πυρπόλησε και το σηκώτι του που δεν ήθελε πολύ. Έτσι παρουσίασε και αυτό φοβερή κρίση. Κι όσο ένεκα του σηκωτιού του δεν μπορούσε να τρώει, τόσο το κακό γινόταν αβάσταχτο. Η δεύτερη μάλιστα τούτη αρρώστια του έφερε μία απολέμητη αϊπνία που δεν έλεγε να υποχωρήσει. Για πολλές μέρες και νύχτες ζούσε μεταξύ ζωής και θανάτου. Έπεφτε σε κόμμα και συνερχόταν τόσο μόνο όσο χρειαζόταν για να καταλαβαίνει την άθλια κατάστασή του. Οι γύρω του τον έκλεγαν κιόλας, μολονότι δεν μπορούσαν να φανταστούν άψυχο το άθλιο του το σώμα, που ήταν μόνο ψυχή και μάλιστα η πιο μεγάλη, η πιο δυνατή που έδωσε ποτέ ο Θεός σε άνθρωπο. Ο ίδιος ο Βασίλειος που ήταν γιατρός και γνώριζε την κατάντια του καλύτερα από τους γύρω του, ένιωθε πως έπρεπε να είχε ταξιδέψει. Άλλωστε αυτό και ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει. Γιατί λοιπόν ο Θεός τον κρατούσε στη ζωή, γιατί επιτελούσε το θαύμα τούτο? Το λέει ο ίδιος ο Βασίλειος από το κρεβάτι του πόνου, με άπειρη ταπείνωση και τόλμη φωτισμένου από το Άγιο Πνεύμα. Για να προλάβει να μετανοήσει για τις αμαρτίες του και για να συμβάλλει στο ξεπέρασμα της κρίσεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο δεν το έλεγε καθαρά, ξεκάθαρα ο ιερός άνδρας. Δεν λέει καθαρά πως αυτός θα είναι εκείνος με τον οποίον θα διώξει ο Θεός από την Εκκλησία τις συμφορές. Αλλά ο ίδιος ο Βασίλειος τόνισε άλλοτε ότι ο Θεός ενεργεί με τα εκλεκτά του πρόσωπα. Κόντευε να κλείσει ήδη 2 μήνες άρρωστος βαριά, όταν ο Ελπίδιος του έφερε επιστολή από τον αγαπημένο φίλο του Ευσέβιο, που πήμενε στα Σαμόσατα της Συρίας. Ο επίσκοπος αυτός ήταν ένα μεγάλο και αγνό παλικάρι της Ορθοδοξίας. Την αγάπησε και τη φανέρωσε όσο πιο γνήσια μπορούσε. Ήταν πάντα έτοιμος να πάθει το κάθε τι για αυτήν. 50 μέρες δέρνονταν στο κρεβάτι ο Βασίλειος και μόλις του έδωσαν να καταλάβει πως ήρθε το γράμμα του Ευσεβίου, μπόρεσε και σκύρτησε. Μια ιδέα ζωής φάνηκε στο αφανισμένο του πρόσωπο και μέσα του άλλο πράγμα τι ένιωθε. Το πνεύμα του φτερούγησε και πέταξε σαν πουλάκι στη Συρία και έπεσε στην αγκαλιά του φίλου του. Δεν άργησε ο δυστυχής να συνέλθει. Το δάχτυλό του πήγε να κουνήσει, να πει να του δώσουν την επιστολή και δεν κατάφερε ούτε να το κουνήσει. Στα χείλη του ζωγραφίστηκε κίτρινη απογοήτευση. Έπεσε σε κόμμα. Έμεινε πολλές ημέρες ακόμη στην κατάσταση τούτη. Μέχρι που κάποιο πρωί άρχισε να αισθάνεται καλύτερα. Δεν έγινε καλά, μόνο πιο υποφερτά. Υποφερτά όμως για αυτόν που είχε τον πόνο, τεράστια αντοχή. Οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν και οι φίλοι που τον παράστηκαν, τον έπεισαν να κάνει θερμά ιαματικά λουτρά. Με δυσκολία τον έπεισαν. Το ταξίδι ήταν μακρύ και κουραστικό, προς τα παράλια του πόντου μάλλον. Εκεί πρέπει να περάσει τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο του 373. Ίσως λιγότερο, ίσως και περισσότερο. Ήταν ένας ερημικός τόπος. Άλλοτε σε άλλους καιρούς θα λαχταρούσε την ερημιά. Τώρα όμως σκέπτεται τα προβλήματα που τον περιμένουν στην Κεσάρια και την εκκλησία ολόκληρη και στεναχωριέται. Δυστυχώς, ενώ η επιδημική αρρώστια υποχώρησε, το σηκώτη συνέχισε να τον πονάει πολύ. Μερικές φορές τον επισκέφτηκαν στην ερημιά των ιαματικών λουτρών γιατροί, μα εκείνος γνώριζε καλά το χάλι του και δεν πρόσμενε παρά πρόσκαιρη μόνο βελτίωση. Έβλεπε πόσο κοντά στεκόταν ο θάνατος,
πόσο βαθιά φόλιαζε στο κορμί του. Όσο κι αν ήλπιζε, η αναβολή θα ήταν για λίγο καιρό. Γι' αυτό και θέργευε μέσα του η επιθυμία, η ανάγκη, πες καλύτερα, να δει φίλους. Ικέτευε το Θεό να τον αξιώσει να δει πριν πεθάνει τον αγαπημένο φίλο Ευσέβιο Σαμοσάτων. «Έλα φέτος και θα με δεις, Ευσέβιε. Αν δεν έρθεις, του χρόνου δεν θα με βρεις». Ο πόνος απέκαμε να κατατρώει το σώμα του μεγάλου άντρα, του Αγίου Βασιλείου, και είπε να ξανασάνει λίγο. Έκατσε παράμερα και μόνο ενοχλούσε. Αλλά έτσι, με τη βοήθεια των θερμών λουτρών, το φθινόπωρο αισθανόταν καλύτερα ο Βασίλειος. Του έμεινε βέβαια η φοβερή εξάντληση που την έτρεφαν και οι στεναχώριες, μα κάπως είχε συνέλθει. Για θεραπεία έκανε και αυστηρή δίαιτα. Όταν ο αρχίατρος Ευστάθιος του σύστησε να κάνει εγχείρηση, εκείνος προτίμησε θεραπεία με δίαιτα. Περνούσε ακόμα τον περισσότερο καιρό στο κρεβάτι. Εργαζόταν όμως. Από την εποχή που άρχισε τα Ιαματουκά λουτρά, δεχόταν επισκέψεις, αποστολές και πρεσβείες από διάφορες εκκλησίες. Επιστολές επίσης, με τις οποίες του ζητούσαν κάθε είδους βοήθεια. Οι Αντιοχιανοί του ζητούσαν να συνεχίσει τις προσπάθειες για συνεννόηση με τη Δύση, για τη διευθέτηση του σχίσματος της εκκλησίας τους. Οι Ορθόδοξοι της Σεβάστιας, μόλις πίστηκαν ότι ο επίσκοπός τους Ευστάθιος ήταν αιρετικός, παρακαλούσαν τον Βασίλειο να τους φροντίσει, να τους πει τώρα τι θα κάνουν, ποιον επίσκοπο να αναγνωρίσουν. Οι πιστοί της Εκκλησίας του Ικονίου έγραφαν και οικέτευαν τον άρρωστο να φροντίσει για την τοποθέτηση επισκόπου στη θέση του μακαριστού Φαυστίνου. Αυτές και άλλες αιτήσεις έφθαναν από τις διάφορες εκκλησίες. Θυμίζουν μάλιστα εκείνο που γινόταν στο δεύτερο ήμιση του δεύτερου αιώνα με τον Διονύσιο Κορίνθου. Τότε, οι εκκλησίες που είχαν προβλήματα διδασκαλίας ή σχισμάτων απευθύνονταν από Ανατολή και Δύση στο Διονύσιο, γιατί στη συνείδηση της εκκλησίας ο ιερός αυτός άνδρας είχε αποκτήσει κύρος οικουμενικού διδασκάλου, γιατί οι λύσεις που έδιδε ήσαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Απόδειξη ότι οι λύσεις που έδωσε τώρα στις τοπικές εκκλησίες σιγά σιγά υιοθετήθηκαν από ολόκληρη την εκκλησία. Τώρα μάλιστα που είχε πεθάνει και ο μέγας στήλος της εκκλησίας, ο Αθανάσιος Αλεξανδρίας, όλοι έστρεφαν τα μάτια τους προς το Βασίλειο και από αυτόν ζητούσαν πνευματική βοήθεια. Όλοι πια τον θεωρούσαν οικουμενικό διδάσκαλο και περίμεναν τη γνώμη του. Και αυτός οικέτευε όλους να προσεύχονται για να τον φωτίσει ο Θεός, να του βάλει στο μυαλό αυτό που πρέπει να τους πει, αυτό που πρέπει να κάνει. Έτσι κανείς δεν ήταν παραπονεμένος. Οι πιστοί έπαιρναν την ορθή απάντηση, γιατί απευθύνονταν στον κατεξοχήν φωτισμένο διδάσκαλο. Ο Βασίλειος φωτιζόταν από το Θεό για τη σωστή λύση, γιατί αισθανόταν μικρός και ανήμπορος να τη βρει μόνος του. Η εποχή της αναρρώσεως δεν ήταν εύκολη και σύντομη στην περίπτωση του Βασιλείου. Περνά ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος. Επέστρεφε βέβαια στην Κεσάρια. Η εξάντλησή του όμως είναι πολύ μεγάλη. Η ανάρρωσή του δυσκολεύεται και από το κακό που συμβαίνει στις εκκλησίες. Η κατάσταση στην Αλεξάνδρεια είχε γίνει δραματική. Ο Μέγας Αθανάσιος κοιμήθηκε στις αρχές Μαΐου και ο διάδοχός του ο Πέτρος
συνέχισε πιστά την ορθόδοξη γραμμή του μεγάλου δασκάλου του. Αυτό ήταν που δεν άρεσε καθόλου στους αυλικούς αιρετικούς και στον ίδιο τον Ουάλι. Διωγμός λοιπόν, όσο γινόταν πιο σκληρός. Όλο το καλοκαίρι και όλο το φθινόπωρο η Εκκλησία υπέφερε τα πάνδυνα. Οι πληροφορίες που έφταναν ήσαν ανατριχιαστικές. Ο δοκιμασμένος Βασίλειος δεν πίστευε στα αυτιά του. Το κουρασμένο μυαλό του πήγαινε να φύγει. Όλα όμως ήσαν αλήθεια. Οι αιρετικοί σαν διώκτες πέτυχαν περισσότερο από τους ειδωλολάτρες διώκτες σε πολλές περιπτώσεις. Εκεί φάνηκαν σκληρότεροι και πιο αδιάντροποι. Κι ήταν ανυπόφορο, γιατί και αυτοί έφεραν το όνομα του χριστιανού. Έδειξαν αμέτρητη μισανθρωπία. Κακοποίησαν, ντρόπιασαν, εξεφτέλησαν, εξόρισαν, έκλεψαν ό,τι μπορούσαν. Σε τίποτε δεν δίστασαν οι αιρετικοί. Ούτε στην ανταπόδοση του Θεού. Τόσο που σκεπτόταν κανείς μήπως έρθει η ώρα, η τελευταία ώρα του κόσμου. Μήπως τα γεγονότα τούτα σήμεραν την τελική κρίση. Οι Αλεξανδρείς περνούσαν φρικτές ώρες. Ο επίσκοπός τους εξόριστος και αυτός. Είχαν ανάγκη συμπαραστάσεως. Ο Βασίλειος δεν σκέφτηκε το δικό του χάλι. Ζήτησε ένα γραφέα να του υπαγορεύει. Δεν μπορούσε ακόμη να γράφει μόνος του. Μα τι να πει σε ήρωες, τι να συμβουλέψει τους ομολογητές που είχαν κιόλα κερδίσει τον Στέφανο. Πλημμυρίζει από αγάπη που τον κάνει ελαφρύ. Λυσμόνησε, δεν σκέπτεται τους πόνους του. Μια επιθυμία τον συνεπέρνει. Γρήγορα να βρεθεί στην Αλεξάνδρεια. Να συναντήσει τους ομολογητές, τους ήρωες. Να τους αγκαλιάσει, να τους φιλήσει. Να τους φίξει στην αγκαλιά του. Να γίνει ένα μαζί τους. Τους αγάπησε πολύ και τους ζήλεψε τους Αλεξανδρινούς. Έπαθαν τόσα πολλά για τον Χριστό και για την αλήθεια. Ήσαν κιόλας μακαρισμένοι. Όσοι άντεξαν στα πάθη και έδειξαν υπομονή. Ανεπαίσθητο παράπονο ζωγραφίστηκε στο μυαλό του, μόλις που άγγιξε την καρδιά του. Γιατί να μην πάθω κι εγώ έτσι, γιατί να μην με κακοποιήσουν οι αιρετικοί άρχοντες. Θα είχα κιόλας αφήσει το μάταιο κόσμο. Όλη τη θηριωδία την κέρδισαν οι Αλεξανδρινοί. Εμένα, Χριστέ μου, με άφησες με το σηκώτη και τους πυρετούς στη χαμοζωή. Συνήλθε γρήγορα, κυριάρχησε στο πνεύμα του. Όχι, όχι τέτοιες σκέψεις. Να τους αγαπά, ναι. Να τους θαυμάζει, ναι. Να τους ζηλεύει όμως με παράπονο για τον εαυτό του, όχι. Προς Θεού, από το Θεό δεν πρέπει να έχει παράπονο. Επειδή όλοι στη ζωή είμαστε αδύναμοι, ακόμη και οι μάρτυρες και ομολογητές, έδωσε θάρρος στους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας. Τους επίνεσε. Τους είπε να κάνουν υπομονή και θα κερδίσουν όλοι τα παραδεισένια στεφάνια. Λίγη ακόμη υπομονή και όλα θα τελείωναν με την νίκη της αλήθειας. Και πόση πολύ δόξα εκείνων που θα υπέμεναν μέχρι τέλους. Οι διωγμοί στην Αλεξάνδρεια είχαν μιαν έγλη στις καρδιές των αληθινών χριστιανών. Αυτό είναι αλήθεια. Ο σωστός άνθρωπος θαυμάζει κάθε είδους δόξα, πολύ περισσότερο τη δόξα των διωγμών που είναι δεμένη στην Εκκλησία με τους τρεις πρώτους αιώνες της ζωής της. Οι διωγμοί εκείνοι που κόστησαν τόσο αίμα και τόσες απώλειες στην Εκκλησία έγιναν ρίζα και θεμέλιο της ζωής της. Έγιναν πολύ πιο μεγάλο πράγμα από την ιστορία. Έγιναν δηλαδή ζωντανός μύθος που τρέφει τους πιστούς. Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο οι διωγμοί που κάποτε βασανίζουν και δοξάζουν τους πιστούς. Είναι και ο ασίγαστος αγώνας για την ίδια την αλήθεια, την άσκηση
και την ενότητα της Εκκλησίας. Μόνο που πρέπει να έχει κανείς ευαισθησία για να μπει στο άθλημα τούτο. Πιο μεγάλη ευαισθησία από αυτή που χρειάζεται ο πιστός στους διωγμούς. Έτσι εξηγείται γιατί οι μάρτυρες των διωγμών είναι πολλοί και οι αθλητές της αλήθειας λίγοι. Η πρώτη μπορεί να είναι απλή πιστή, ενώ οι δεύτεροι έχουν αυξημένο το χάρισμα της θεογνωσίας. Είναι χαρισματούχοι θεολόγοι. Απόδειξη για αυτά είναι ο ίδιος ο Βασίλειος. Όσο συνερχόταν από τη φοβερή δοκιμασία της αρρώστιας το φθινόπωρο, τόσο περισσότερο παρακολουθούσε και εργαζόταν για τα γενικά προβλήματα της Εκκλησίας. Δεχόταν τις αντιπροσωπείες, διάβαζε τα γράμματα που του έστελαν, σε κάθε περίπτωση του άνοιγε πληγή ή του έξυναν μια παλιά. Ένιωθε γύρω του τα δάκρυα και τους στεναγμούς που τον έσφυγαν και τον πονούσαν στο πνεύμα. Κατάκοβος έκλεινε τα μάτια του και άκουγε πένθυμη χοροδία να ψέλνει θρηνητικά το κατάντημα της Εκκλησίας. Ένας συγκλονισμός έκανε χαλασμό μέσα του. Προσπαθούσε να συγκρατηθεί την τελευταία στιγμή, να μην λιώσει από στεναχώρια και πίκρα. Αλλά ενώ το πνεύμα του δεν έλειωνε, το σώμα του εχριστευόταν. Το σώμα πάντοτε αντέχει λιγότερο από το πνεύμα. Έτσι, συνεχιζόταν με άλλο τρόπο η αρρώστια και το μαρτύριο, που τώρα δεν αφιλόταν στην επιδημία ή το σηκώτη του. Αυτό που μπορεί να πλήξει τον καθένα. Σωστά, ο Βασίλειος ζούσε τον πόνο αυτό σαν αγώνα και άθληση για την αλήθεια και την ορθοδοξία. Γι' αυτό και σε στιγμές που βλαστημούσαν το πνεύμα του, όταν φανερά ή κρυφά τον συκοφαντούσαν οι εχθροί της ενότητος της Εκκλησίας, επειδή ζητούσε την ενότητα στην πίστη, τότε ξεσπούσε αγανακτισμένος από την προδοσία και ύψωνε τη φωνή. «Έχω τα πρωτεία στους αγώνες για την ενότητα της Εκκλησίας». Το ζήτημα τούτο δεν θα αφήσω άλλον να γίνει πρώτος. Κανείς δεν αγωνίστηκε όσο εγώ για μία σύνοδο. Είναι το μεγάλο μου όνειρο να δω αυτούς που δεν είναι αιρετικοί σε μία σύνοδο, σε σύναξη λαμπρή, για να τρανώσουν την αλήθεια. Θυμάται με συγκίνηση και πόνο τις προσπάθειές του, τις αναρρύθμιτες επιστολές που έγραψε από τις διάφορες προς τις διάφορες εκκλησίες τις τοπικές, τους ανθρώπους που έστειλε σε παράγοντες εκκλησιαστικούς, τα κουραστικά ταξίδια που ίδιος έκανε για τον ίδιο σκοπό. Θυμάται, σκέπτεται όμως και την πραγματικότητα. Ναι, αδελφέ, εγώ από όλους περισσότερο έχω επιθυμία για τη σύνοδο της ενότητος. Μα εγώ έχω και την πιο μικρή δύναμη από όλους για να πραγματοποιήσω τον Άγιο αυτό σκοπό. Αισθανόταν έτσι μέχρι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του έτους 373. Είχε στο κορμί του ακόμη τα υπολείμματα της φοβερής αρρώστιας. Και γιατί το έργο τούτο μπορούσαν να φέρουν σε πέρας μόνο αν συνεργάζονταν πολύ φωτισμένοι επίσκοποι, όχι ένας.
Η χρονιά του 374 πέρασε χωρίς τρικυμίες. Κύματα και σύντομες καταιγίδες υπήρχαν βέβαια. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού ο Βασίλειος έμενε ο ίδιος και οι εχθροί της πίστεως δεν έδειχναν απογοητευμένοι. Η σχετική μάλιστα ηρεμία οφείλεται περισσότερο στην αρρώστια που πέρασε το 373. Αυτή του είχε αφήσει τόσα κατάλοιπα, ώστε να μην μπορεί να εργαστεί με το συνήθιτο ρυθμό. Έτσι λοιπόν και η αντίδραση έγινε μικρότερη. Ο χειμώνας και η σωματική αδυναμία τον κράτησαν κλεισμένο στο δωμάτιο. Τον περισσότερο καιρό μάλιστα έμενε στο κρεβάτι. Τούτο ήταν κακό που συνοδεύονταν με ένα καλό. Έτσι όπως επικρατούσε γύρω του σχετική ησυχία, είδε τον εαυτό του με πιο πολύ ηρεμία. Κι ούτε λίγο ούτε πολύ κατάλαβε πως μπήκε ήδη στην τελική ευθεία του θανάτου, όπως τα έλεγαν σήμερα οι φύλαθλοι. Όλα έλεγαν ότι γρήγορα θα ερχόταν το τέλος. Μην νομίσει κανείς πως φοβήθηκε, κάθε άλλο. Έγραφε μόνο στον αγαπημένο του Αμφιλόχιο, τον καινούργιο επίσκοπο Ικονίου, να έρθει να τον δει μια και ο θάνατος οργάνωσε τώρα την τελική του επίθεση. Για τα πνευματικά του τέκνα, για τους ομόφρονές του, είχε πάντοτε χρόνο και δυνάμεις. Τα χιόνια και οι πάγοι στα καπαδοκικά βουνά και τα φαράγγια έλειωναν. Ο Φλεβάρης άνοιγε την πόρτα στην άνοιξη του 374. Η φύση ξεμούδιαζε και νιώταν τώρα ελεύθερη. Μαζί δένονταν και το σώμα του βασιλείου. Μια κάποια δύναμη έσφιξε και στερέωσε τα μέλη του. Έτσι μπόρεσε να απολαύσει την άνοιξη βγαίνοντας έξω όσο πιο συχνά μπορούσε. Ετοίμασε πνευματικά, με αγάπη και φροντίδα, το κήρυγμα και τις ακολουθίες, το ποίμνιό του για το Πάσχα. Η Σαρακοστή αυτή είχε πολύ πένθος και μετάνοια. Γιόρτασε πανηγυρικά, με χαρά που ξεχυλίζει από το ισχυρό του πρόσωπο. Ακριβώς όμως από την Κυριακή του Πάσχα κύλησε πάλι στο χειρότερο. Κοιλιακές διαταραχές του έφεραν την παλιά του εξάγκληση, τα σπλάχνα όλα μέσα του εργάζονταν άριθμα. Πάλι στο κρεβάτι λοιπόν. Στην κατάσταση αυτή πήγε να τον ενδύει ο Αμφιλόχιος Ικονίου και λυπήθηκε αφάνταστα. Τώρα μόνο πίστεψε αυτό που του έγραφε ο Βασίλειος, ότι δηλαδή ο θάνατος έκανε την τελική του έφοδο. Τους καλοκαιρινούς μήνες πάλι συνήλθε, συνεχίζει την αλληλογραφία του. Θέλει να σφίγγει τους δεσμούς που ένωναν τους ομόφρονες, τους ορθοδόξους. Βρίσκει μεγάλη ανακούφιση στα γράμματα του Ασχολείου, που την προηγούμενη χρονιά είχε γίνει επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ο λειτουργός αυτός είχε μέσα του την καταπληκτική γνησιότητα. Είχε γνησιότητα στο φρόνημα, στο ήθος, παντού. Αυτό ακριβώς ήθελε και ο μεγάλος δάσκαλος Βασίλειος, για να τον ανακηρύξει δάσκαλό του και παρηγορητή. Ο Ασχόλιος ήταν μεγάλο έβριμα, γιατί έτσι όπως ήταν ισχυρή η ορθόδοξη αυτή φυσιογνωμία, έγινε στήλος ορθοδοξίας στον καθαυτό ελλαδικό χώρο. Έγινε μεγάλο στήριγμα στην προσπάθεια του Βασιλείου για την ενότητα των Ορθοδόξων. Και αυτά σε μια εποχή που ο ελλαδικός χώρος δεν είχε να δείξει μεγάλες εκκλησιαστικές και θεολογικές μορφές. Η δραστηριότητα του Μεγάλου Βασιλείου μεγάλωνε ένα και περισσότερο προς το φθινόπωρο. Στόχος πρώτος πάντοτε η ενότητα. Συναντά ομόφρονες επισκόπους στη Μικρασία. Κάθεται μαζί τους και κυριολεκτικά νομίζει ότι ζει τη μακαριότητα της αρχαίας εκκλησίας. Τη μακαριότητα, την αγιότητα τούτη είχαν μόνο οι Ορθόδοξοι. Ο κακόδοξος δεν μπορεί να είναι άγιος, μακάριος, φωτεινός,
για να φωτίζει και να ανακουφίζει το συνανθρωπό του. Στη Μικρασία γενικά, μα και στις άλλες περιοχές και ειδικά γύρω από την Καπαδοκία, υπήρχαν πολλοί κληρικοί που χρειάζονταν λίγη βοήθεια για να βρουν τον ορθόδοξο δρόμο. Για αυτούς ο Βασίλειος έκανε ό,τι μπορούσε. Παρά την αρρώστια του έκανε μικρά ταξίδια για να συμβουλεύει και να ενισχύει. Προσπαθούσε μάλιστα με τη βοήθεια φίλων του να είναι μαζεμένοι σε σύναξη πολλοί επίσκοποι. Έτσι το έργο του γινόταν πιο αποτελεσματικό. Παράλληλα, οι ποιμαντικές ανάγκες ήταν τεράστιες. Γι' αυτό βλέπουμε τον Αμφιλόχιο Ικονίου να παρακαλεί το γέροντά του, Βασίλειο, να τον συμβουλεύσει τι πρέπει να κάνει σε διάφορες περιπτώσεις που αφορούν τη ζωή και την προκοπή των πιστών. Ο Βασίλειος δίνει απαντήσεις που γίνονται κανόνες ζωής και κυρώνονται από την Εκκλησία επίσημα. Φυσικά αυτή η απρόσμενη δραστηριότητα εξόργησε τους αριανόφρονες που γι' αυτό σκλήρυναν τα μέτρα τους. Με πολλή σοφία, που όμως ήταν ανθρώπινη, έβαλαν σε ενέργεια τον αποκλεισμό του βασιλείου. Με κάθε τρόπο δηλαδή φρόντισαν να τον απομονώσουν από τους παράγοντες της εποχής, από τους απλούς χριστιανούς, ακόμη και από τους φίλους του. Το πετύχαιναν δημιουργώντας προβλήματα σε αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί του. Έτσι, ήταν φορές που σκεπτόταν πολύ να γράψει σε κάποιο πρόσωπο, γιατί γνώριζε πως θα το μάθαιναν οι κακόδοξοι και θα τα έβαζαν με το πρόσωπο αυτό. Μέσα στο 374 δέχτηκε ένα δυνατό πλήγμα. Ο φίλος και συνεργάτης του Ευσέβιος Αμοσάτων εξορίστηκε στη Θράκη. Το κακό αυτό του στήχησε πολύ. Οι αριανόφρονες τα είχαν καλά υπολογίσει. Εξόρισαν ένα σπουδαίο ορθόδοξο επίσκοπο, το σημαντικότερο τότε στη Συρία, μια και δεν μπορούσαν, δεν τολμούσαν δηλαδή να εξορίσουν την κεφαλή τότε της Ορθοδοξίας, το Βασίλειο. Το τέλος του 374 φύλαξε πολύ σωματικό πόνο για το Βασίλειο. Για πρώτη φορά φαίνεται δοκίμασε τεταρτέους πυρετούς που ήσαν υψηλοί και έρχονταν και ξανάρχονταν περιοδικά πάνω από 20 φορές. Ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και έμενε για πολύ στο δωμάτιό του, ανήμπορος να προσθέσει ακόμα και ένα πετραδάκι στο οικοδόμημα που θεμελίωσε γερά και έκτιζε μέρα με την ημέρα. Έτσι μπήκε το 375 και βρήκε το βασίλειο άρρωστο βαριά. Κυρίως από την εξάντληση που του έφεραν οι πυρετοί. Είχε καταντήσει σαν ιστός αράχνης. Πιο αδύνατος και από την καλαμιά που λυγίζει και χάνεται από τον παραμικρό άνεμο. Εργασίες και ταξίδια που είχε προγραμματίσει ούτε να τα σκεφτεί τώρα. Έμενε στο δωμάτιό του υπομονετικά, περιμένοντας την άνοιξη. Τότε ήλπιζε να διορθωθεί η κατάστασή του. Εκτός βέβαια, αν προλάβαινε ο θάνατος, που ήταν πολύ πιο κοντά από την ελπίδα να επιζήσει, γιατί το σηκώτη και τα νεφρά του ήσαν αποκαμωμένα. Κοντά στα άλλα, έτυχε τη χρονιά εκείνη να είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας. Τα χιόνια είχαν κλείσει τους δημόσιους δρόμους της Μικρασίας τόσο πολύ που οι ταχυδρομικές άμαξες κινήθηκαν από τον Απρίλιο και έπειτα. Πάντως, με την υποχώρηση του χειμώνα, υποχώρησε και η αδυναμία του βασιλείου. Στους ανοιξιάτικους μήνες μπορεί να ασχοληθεί με τα εκκλησιαστικά και τα θεολογικά θέματα. Μόλις οι ταχυδρομικές άμαξες κινήθηκαν, τακτοποίησε μια εκκρεμότητα στην εκκλησία του Μιλάνου. Ήταν κάτι που δεν θα ήθελε να το κάνει, μα εφόσον του το ζήτησαν, έπρεπε να υποχωρήσει. Στην Καπαδοκία κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια εξόριστος ο επίσκοπος Μιλάνου Διονύσιος, θερμός υποστηρικτής του Αθανασίου, του Μεγάλου Αθανασίου,
και σπουδαίος ομολογητής της Ορθοδοξίας. Τα οστά του εκεί είναι σωστή ευλογία και ισχυρό παράδειγμα. Ο Αμβρόσιος όμως που έγινε στο Μιλάνο, που το λέγανε τότε Μεδιόλανα, επίσκοπος, την προηγούμενη χρονιά, ζήτησε με γράμμα και απεσταλμένος από το βασίλειο τα οστά του ομολογητή προκατόχου του. Έτσι ο βασίλειος ετοίμασε την εκταφή και την ανακομιδή. Όλα έγιναν με βαθύ σεβασμό στον ομολογητή Διονύσιο, έγινε πάνδημη γιορτή και ο βασίλειος μίλησε για τη σημασία που έχουν στη ζωή της Εκκλησίας η ομολογία της πίστεως και το μαρτύριο των τέκνων της. Έγραφε και ένα ωραίο γράμμα στον Ιερό Επίσκοπο του Μιλάνου, τον επενή που αφήνει τα μεγάλα του κοσμικά αξιώματα για να γίνει ιερέας του Θεού. Τον συμβουλεύει σχεδόν όπως άλλοτε ο γέρο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, τον νεαρό επίσκοπο Σμύρνης Πολύκαρπο. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Στο γράμμα Βασίλειος περικλεί και μια προφητεία που γίνεται θεμελιακή θεολογία. Στο πρόσωπο του Αμβρουσίου που δεν είχε δείξει ακόμα τις θεολογικές του αρετές, είδε το εκλεκτό σκεύος που ο Θεός χρησιμοποιεί για την παρούσα γενεά. Δεν ήταν ο Αμβρόσιος ένας επίσκοπος όπως οι άλλοι. Είχε από το Θεό το ειδικό χάρισμα, το μεγάλο χάρισμα να χρησιμεύει στην εποχή του σαν όργανο του Θεού για την αλήθεια. Έτσι και έγινε. Αυτό που προφήτευσε ο Βασίλειος πήρε σάρκα και οστά. Ο Αμβρόσιος έγινε μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας. Ο πιο μεγάλος μάλιστα μέχρι τότε στους κόλπους της Δυτικής Εκκλησίας. Την ίδια τούτη εποχή, Φεβρουάριος μέχρι τον Απρίλιο, έγραψαν κανόνες που του ζήτησε ο Αμφιλόχιος Ικονίου και ασχολήθηκε με τα ερωτήματα και τις αμφισβητήσεις που σχετιζόταν με το Άγιο Πνεύμα. Ακούσατε την εκπομπή «Η ζωή ενός μεγάλου». Ο βίος του Μεγάλου Βασιλείου, Επισκόπου Κεσαρίας. Μέσα από το βιβλίο του καθηγητή Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.